ξεπέρασε τον κίνδυνο και έλαβε εξητήριο από το νοσοκομείο δράμα ο πυροσβέστη που υπέστη εγκάβματα δευτέρου βαθμού κατά την προσπάθειά του να σβήσει φωτιά σε έκταση με καλαμιέ στην περιοχή του Δοξάτου χθε το απόγευμα. Ω γνωστόν, κατά τη διάρκεια τη κατάσβεσης τη φωτιά, Ξαφνικά ο αέρα γύρισε με αποτέλεσμα να περικυκλώσει το πυροσβεστικό όχημα και ο άτυχο πυροσβέστη να υποστεί εγκάβματα. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απομακρύνουν από το σημείο και η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρέ ζημιέ. Χθε το απόγευμα, πυροσβεστικέ δυνάμει επιχειρούσαν σε τέσσερι διαφορετικέ περιοχέ τη Περιφερειακή Ενότητα δράμα. Αύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου, θα επισκεφτεί το Δήμο κάτω Ευρωκοπίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ευρωκοπίου, Λευτέρη Ταμπουρίδη, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα επισκεφτεί αρκετά σημεία και δομές του Δήμου. Μεταξύ αυτών το τελωνείο της εξοχής καθώς και το φράγμα των Λευκογείων όπου θα ενημερωθεί για το μεγάλο πρόβλημα ξηρασίας. Ολοκληρώθηκε και τίθεται σε εφαρμογή η πολιτική προστασία παιδιού για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση από την Ένωση Κυριών Δράμας. Το πρόγραμμα Οκτάμινη Διάρκεια στόχο έχει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ολιστική διαχείριση τη ενδοοικογενειακή βία μέσω τη εκπαίδευση, ενώ θα υλοποιηθούν και βιωματικά εργαστήρια και στου πέντε Δήμου τη Δράμα. Ενδιαφέρουσε δράσει θα υλοποιήσει αυτό το καλοκαίρι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμα. Πρόκειται για το πρόγραμμα καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωση και δημιουργικότητα από την 5η 27 Ιουνίου έω και την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου. Επανεκλέγει στη θέση του Προέδρου τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμα ο Γιώργο Χατζησαρόγλου στι εκλογέ τη Ένωση, οι οποίε έγιναν την προηγούμενη Κυριακή. Από την παράταξη του κυρίου Χατζησαρόγλου εξελέγησαν και οι 10 σύμβουλοι.